μια δήλωση που τα φιλοκυβερνητικά μέσα μαζικής ενημέρωσης προσπαθούν να το περάσουν ως μεταστροφή της πολιτικής των ίσων αποστάσεων, ο εκπρόσωπος του Γερμανού Καγκελάριου, Μπούχνερ, χαρακτηρίζει απλά αντιπαραγωγική και λάθος την παραβίαση των ελληνικών συνόρων από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις και την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας στα μισά νησιά του Αιγαίου. Πρόκειται για μια γερμανική ντροπή που δικαιώνει όσους υποστηρίζουν ότι ουδέποτε η Γερμανία θα κάνει έστω και ένα υπαινιγμό κατά της Τουρκίας, ό,τι και αν συμβεί. Και βέβαια η φράση του Όλαφ Σόλτς ότι δεν γίνεται ανεκτό από την γερμανική κυβέρνηση να αμφισβητεί τη ακεραιότητα της Ελλάδας είναι ποιητικώς αόριστη και ελάχιστα έως καθόλου καταδικαστική του τουρκικού ρεβιζιονισμού, αφού δεν τολμά να κατονομάσει ποιος αμφισβητεί την ακεραιότητα της Ελλάδας.